Ψάχνεις τη χαμηλότερη τιμή για αγορές από Κίνα? couponect.gr. Συνδέσου και βρες τη χαμηλότερη τιμή. Γεια χαρά σε όλους, Στέφανος εδώ και πάμε να κάνουμε ένα ακόμα unboxing, testing και review για ένα προϊόν της Xiaomi, αυτή τη φορά για ένα repeater. Ας ξεκινήσουμε. Ένα από τα πιο φθηνά προϊόντα της Xiaomi, γύρω στα 12 ευρώ και δεν είναι άλλο από ένα repeater, το οποίο θα μας βοηθήσει να κάνουμε ενίσχυση του σήματός μας και αναδρομολόγηση, να το πούμε, μέσα στο σπίτι μας. Πάμε να δούμε λίγο το πακέτο και να το ανοίξουμε, να δούμε τι έχει μέσα. Ένα manual, το repeater. Κάτι άλλο δεν βλέπω μέσα. Αυτός εδώ είναι ο repeater σε μαύρο χρώμα. Πάμε να δούμε λίγο γύρω γύρω εδώ πέρα πώς είναι. Η μπρίζα του είναι κινέζικη, διότι έχω την κινέζικη version. Το μόνο που χρειάζεται είναι να βάλω έναν adapter, έτσι ώστε να κουμπώσει σε ευρωπαϊκή μπρίζα. Εδώ έχουμε τις κεραίες του, οι οποίες κατά αυτόν τον τρόπο γυρνάνε. Δεν μπορείς να τη γυρίσεις προς τα αριστερά ή προς τα δεξιά αντίστοιχα. Και το μόνο που έχουμε να κάνουμε είναι να το βάλουμε στην μπρίζα και να κάνουμε το setup. Το πρώτο βήμα είναι να το βάλουμε πάνω σε μια μπρίζα. Το δεύτερο βήμα είναι να κατεβάσουμε την εφαρμογή Xiaomi Home, είτε σε iOS είτε σε Android. Ανοίγουμε το Wi-Fi και το Bluetooth, συνδεόμαστε, ανοίγουμε την εφαρμογή. Όσοι δεν έχετε account, θα σας ζητήσει να κάνετε ένα account, δημιουργείτε το account σας και μετά πατάτε πάνω δεξιά εδώ στο συν, έτσι ώστε να βρούμε τη συσκευή. Κάνει scanning μέσω Bluetooth εάν υπάρχουν nearby συσκευές. Από τη στιγμή που δεν βρίσκει κάτι, πατάμε εδώ επάνω, γράφουμε Mi Wi-Fi Extender, το οποίο είναι αυτό εδώ, το συγκεκριμένο που έχω, πατάμε. Εδώ μας λέει πως να κάνουμε reset εάν δεν δουλεύει. Πατάμε next. Έχουμε συνδεθεί στο Wi-Fi μας ήδη. Και εδώ πληκτρολογούμε το password. Πληκτρολογούμε το password, πατάμε επόμενο. Και εδώ πέρα μας λέει ότι πρέπει να συνδεθούμε στο repeater μας. Άρα πηγαίνουμε στα Wi-Fi settings μας. Εδώ και διαλέγουμε το repeater. Αφού διαλέξουμε το repeater και συνδεθεί, επιστρέφουμε πίσω στην εφαρμογή. Με το που επιστρέψουμε πίσω στην εφαρμογή, συνεχίζει το πρόγραμμα να κάνει τη διαδικασία εγκατάστασης. Μας λέει να φέρουμε κοντά το κινητό με την συσκευή της Xiaomi, με τον extender, όπου είναι ήδη κοντά και όπως βλέπετε αναβοσβήνει ένα λαμπάκι πορτοκαλί. Περιμένουμε να κάνει τη διαδικασία. Message sent to device. Βλέπει άμα υπάρχει επικοινωνία. Make sure network functions well. Okay. Device added. Και εδώ πέρα μας λέει που θα το τοποθετήσουμε. Διαλέγουμε αντίστοιχα που θέλουμε να το τοποθετήσουμε. Θα πατήσουμε εδώ πέρα living room. Next. Το όνομά του. Λογικά, ναι, αν θέλουμε να το αλλάξουμε. Ok, next. Και κάπως έτσι γίνεται η εγκατάσταση. Μας πετάει και αυτό το μήνυμα. Mi Wi-Fi Range Extender Pro. Πατάμε Accept. Εδώ πέρα μας δείχνει τις διάφορες επιλογές που έχουμε. Όπως βλέπουμε εδώ λέει Signal Source Send μου. Και από κάτω Current position signal are not good signal, που σημαίνει ότι δεν είναι καλό το σημείο το οποίο το τοποθέτησα. Μας δίνει και αυτή την επιλογή. Εδώ πέρα μας δίνει τα Wi-Fi settings. Εδώ βλέπουμε ότι έχει δημιουργήσει δικό του δίκτυο, Zenmu Plus. Ωραία, και εδώ πέρα create a network with a name identical to home network. Ναι, αν θέλουμε μπορούμε να το κάνουμε και αυτό έτσι ώστε να υπάρχει roaming. Παρ' όλα αυτά, καλό είναι να μην το κάνεις και αν θες μπορείς να κάνεις και hide το network. Και κάπως έτσι είναι οι επιλογές. Πάμε να δούμε λίγο πάνω εδώ δεξιά τι μας δίνει.
Ωραία. Εδώ μας δίνει device name, manage location. Ναι, μπορούμε να τα αλλάξουμε από εδώ. Would you like to save this password? Όχι, δεν θέλουμε. Ok, share device. Εδώ με WeChat κλπ. Product intro. Μας δίνει κάποιες επιλογές. Firmware update. Αν θέλουμε να κάνουμε firmware update. Είναι η τελευταία από ό,τι μας λέει η version αυτή. Υπάρχει help feature και additional settings. Εδώ έχει plugin version 7. Εδώ πέρα security settings. Μπορούμε να βάλουμε εδώ πέρα touch ID κλπ. Turn on password. Αν θέλουμε να το σετάρουμε δηλαδή. Εδώ πέρα network info μας δίνει το signal και το IP. Και legal information. Εντάξει, και add to home screen αν θέλουμε να το τοποθετήσουμε στο home screen. Ok, και κάπως έτσι είναι οι επιλογές. Από εδώ μπορούμε να κάνουμε και delete device. Ωραία. Και αυτές είναι οι επιλογές. Τώρα λοιπόν πρέπει να υπάρχει ένα δίκτυο το οποίο ονομάζεται send μου κάτω παύλα plus. Αντίστοιχα και στο δικό σας, το δικό σας δίκτυο, το όνομά σας δηλαδή κάτω παύλα plus. Και από κάτω ο κωδικός ο οποίος πρέπει να είναι ίδιος λογικά με το wifi σας που υπάρχει ήδη. Πατάμε ok, ναι. Ωραία, αυτό είναι για την αλλαγή και high network, δεν έχει κάτι άλλο και εδώ πέρα connected device info, πόσες είναι συνδεδεμένες. Πάμε να συνδεθούμε λοιπόν τώρα στο extender. Πηγαίνουμε λοιπόν στο wifi μας, το ανοίγουμε, βλέπουμε τα διαθέσιμα δίκτυα και θα πρέπει να δούμε το Senmo Plus. Εδώ πέρα βάζουμε πάλι τον κωδικό που έχουμε θέσει, αναλόγως αν το έχουμε αλλάξει μέσα από τα settings του Mi Home, τον πληκτρολογούμε και πατάμε join. Να κάνουμε εδώ πέρα και ένα speed test. Κατοστάρα η σύνδεσή μου. Εντάξει, το σημείο εδώ πέρα δεν είναι καλό το οποίο το έχω τοποθετήσει, το router. Λογικά με το βάλω στο σωστό σημείο θα πιάνω και τα 100, διότι το router είναι έως και 300 Mbps. Αυτή είναι λοιπόν η συσκευή της Xiaomi Extender. Single band εδώ πέρα έχουμε 2,4 GHz, 300 Mbps η μέγιστη ταχύτητα στο εσωτερικό δίκτυο και πρότυπα δικτύωσης έχουμε το 802.11ac, υποστηρίζει λοιπόν και το νέο πρωτόκολλο επικοινωνίας, το AC, και υποστηρίζει και το πρωτόκολλο επικοινωνίας 802.11bg και n, και φυσικά δεν υπάρχουν θύρες επάνω RJ45, άρα δεν μπορούμε να συνδέσουμε ένα καλώδιο Ethernet, UTP. Και βέβαια δεν υπάρχει και USB. Αυτά λοιπόν από εμένα. Θα αφήσω από κάτω link για όσους ενδιαφέρεστε. Τα λέμε στο επόμενο επεισόδιο. Γεια χαρά! Γεια σας! Γεια σας! Καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα επεισόδιο του Tech With Coffee. Λοιπόν, σήμερα βρισκόμαστε σε άλλο χώρο. Είμαστε σε άλλο χώρο, ναι. Είμαστε σπίτι μου. Στο σπίτι μου, Άρη. Στο στούντιο μου, θέλω να πω. Πριν ήμασταν στο στούντιο του Στέφανου, τώρα είμαστε στο στούντιο το δικό μου.